Πάμε οροπεδίο. Ναι. Στην πάμε κυρία Φρόσο. Βερίγου, λοιπόν. Βερίγου, κάτοικος οροπεδίου Λασιθέου. Ο προηγούμενος χιονιάς, πριν από περίπου ένα μήνα, ήταν διαχειρίσιμο στο οροπέδιο. Πάμε να δούμε λίγο. Μέσα από την άποψη μιας μόνιμης κατοίκου του οροπεδίου, είναι διαχειρίσιμος, κυρία Βερίγου, ο χιονιάς τώρα, ο τελευταίος. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας βλέπουν. Ευτυχώς, ναι, είναι αυτή τη φορά διαχειρίσιμος. Δεν είναι σαν την προηγούμενη που ήταν και πάλι, αλλά ήταν πιο πολύ το χιόνι. Εντάξει, να πω ότι την προηγούμενη φορά ήταν διαχειρίσιμος. Αν εξαιρέσουμε βέβαια την περιπέτεια μιας πενταμελούς οικογένειας από τη Γερμανία που είχε εγκλωβιστεί στο όρος Δίκτυ, 1200 μέτρα υψόμετρο, βέβαια 1,5 μέτρο χιόνι, δεν είχαμε άλλα προβλήματα. Όχι, όχι, δεν είχαμε προβλήματα ούτε με το ρεύμα, ούτε με το νερό. Μπορεί να είχαμε μια μικρή διακοπή, αλλά φτιάχτηκε αμέσως. Ξέρετε, συνδεθήκαμε πριν από λίγο, ίσως τον ακούσατε. Ένας κάτοικος εκεί στον ομαλό στα Χανιά και μας είπε ότι είχε να χιονίσει Μάρτι, τέλη Μάρτι, στην περιοχή τους, το 1987 ο τελευταίος χιονιάς. Στο οροπέδιο. Εδώ δεν ξέρω τώρα ακριβώς πόσο, αλλά όσα χρόνια. Έχει χρόνια πάντως. Εδώ δεν το θυμάμαι. Ναι, πολλά χρόνια. Έχει χρόνια. Mm-hmm. Πάντως είναι και εκεί όμορφο το τοπίο, κατάλευκο το τοπίο. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, κυρίως για προληπτικούς λόγους και για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Περιμένουμε βεβαίως και ανακοίνωση από τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, από τη Δημοτική Αρχή, για να δούμε για να μάθουν οι μαθητές αν αύριο τελικά θα πάνε ή όχι στο σχολείο να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Εντάξει, είναι βέβαια ένα τετραήμερο το οποίο θέλει και στο οροπέδιο ιδιαίτερη προσοχή. Και χωρίς να θέλω, βέβαια. Ειδικά το πρωί έχει πάρα πολύ φαγητό. Βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι το Σαββατοκύριακο και στο οροπέδιο και στα Νόκια που θα συνδεθούμε μετά, σωστά κυρία Βερίγου, θα επικρατήσει το αδιαχώρητο, η αλήθεια είναι. Θα πρέπει να κλείσεις τραπέζι για να βρεθείς σε ταβέρνα, σε εστιατόριο του οροπεδίου. Έτσι είναι. Ειδικά εχθές την Κυριακή είχαν διοργανώσει και ένα πάρτι υπό την αιγίδα του Δήμου. Πλημμύρισε το οροπέδιο από τον κόσμο. Σωστά. Ήρθε κόσμος και από το νομό μας και από τους άλλους νομούς. Ήταν ωραία. Μπράβο. Αφού είναι εύκολη πρόσβαση και χωρίς προβλήματα στη μετακίνηση. Εντάξει, θέλει προσοχή. Ναι. Μπορεί να σε πιάσει χιονιάς, να μην έχεις υπολογίσει το μέγεθος και την ένταση της κακοκαιρίας και να αποκλειστείς. Ναι. Προσοχή, λοιπόν, κυρία Βερίγου, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Χάρηκα. Γεια σας. Λοιπόν.